Χαίρετε κύριοι, Golden21 by pamestichima.gr. Για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο, ο διαγωνισμός είναι εδώ και μοιράζει 21.000 ευρώ στους νικητές. Πάμε λοιπόν να πέσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται στον πολυπόθητο αριθμό Παύλα Σκοπό, το 21, για να οδηγηθούμε στο έπαθλο. 4 αναμετρήσεις από το Σάββατο, 3 αναμετρήσεις από το Κυριακάτικο πρόγραμμα. Σε ένα Σαββατοκύριακο που είναι λίγο ιδιαίτερο, καθώς ερχόμαστε και από διακοπή λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, αλλά και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα όπου έχουμε κρίσιμη καμπή, μπαίνουμε σε κρίσιμη καμπή και στο UEFA Champions League, Τρίτη Τετάρτη, αλλά και Πέμπτη σε Conference League και Europa League και φυσικά με ελληνικό ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να εντοπίσουμε αναμετρήσεις όπου θα έχουν εύρος τερμάτων 2-3 και να τοποθετήσουμε στην εξίσωσή μας, στις επιλογές μας, στο pamestichima.gr και ορισμένα μάτς μπαλαντέρ. Ξεκινάμε με Premier League, Liverpool Wolves. Αύριο Σάββατο στις 2.30 προχωράμε με το Chelsea Brentford, ένα μη λονδρέζικο ντέρμπι, με την Chelsea ενδεχομένως να πατήσει τον γκάζι στο συγκεκριμένο μάτς, παρά το γεγονός ότι έχει παιχνίδι μεγάλο με τη Real Madrid της μεσοβδόμαδα. Προχωράμε με το Burnley Manchester City, Manchester United Leicester στις 7.30 και πάμε στις τρεις επιλογές της Κυριακής. Άρης Παζιάννα, πολύ μεγάλο παιχνίδι για τα play-off Super League με σημαντικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Bundesliga, Κυριακή 6.30, Gladbach Mainz. Αυτό είναι το σημείο μπαλαντέρ, το match επιλογή μπαλαντέρ, όπου ενδέχεται να ξεφύγει στο σκορ, καθώς καπουλάρια δίνουν πολύ καλό ρυθμό στην αρένα τους. Και κλείνουμε με το ελληνικό ντέρμπι, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Κυριακή στις 8, όπου εκτιμώ ότι θα είναι μια αναμέτρηση που θα κυμανθεί στα 2-3 γκολ και θα είναι η τελική πράξη για να μας οδηγήσει αυτή η 7 επιλογών στον τελικό πολυπόθητο αριθμό 21. Αυτά λοιπόν, Golden 21 από το pamestichima.gr, μπαίνετε, συμπληρώνετε, μας ακολουθείτε φυσικά παντού για όλες τις αναλύσεις στο live betting και τα προγνωστικά στοιχήματος και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά από τη νέα εβδομάδα με βίντεο για όλη την ευρωπαϊκή δράση. Να είστε καλά!